Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μέσα στην θύελλα του πολέμου που συγκλονίζει την Αραβική Χερσόνησο και στην αγωνία πολλών ανθρώπων και λαών οι οποίοι δεν ξέρουν τι ξημερώνει αύριο για αυτούς, για τους γειτονικούς λαούς μιλώ της Λιβύης, αλλά παράλληλα και τους θρήνους και τους κλαθμούς που συντελούνται στην Ιαπωνία μετά από τον τρομερό εκείνον, από την τρομερή θεομηνία μάλλον θα έλεγα, και όλα αυτά τα δεινά που συγκλονίζουν την ανθρωπότητα και βέβαια και με τα δικά μας τα τρέχοντα ζητήματα που εμείς πλέον έχουμε συνηθίσει στις καθημερινές αυτές δικολαβικές συζητήσεις που γίνονται σχετικά με την οικονομία μας και με το αύριο της χώρας μας. Σήμερα, έτσι και για λόγους και επικαιρότητας, αλλά και για λόγους προληπτικής εκπομπής, ας μου επιτραπεί αυτή η ορολογία, έχω τη χαρά να έχω μαζί μου δύο καθηγητές, τον κύριο Θεόδωρο Τσάπανο, καθηγητή σημολογίας, και σε λίγο είναι στον δρόμο, έρχεται και ο δεύτερος καλεσμένος μου, ο καθηγητής ο κύριος Ελευθεριάδης Χρήστος, αναπληρωτής καθηγητής φυσικός στοιχειωδών σωματιδίων. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μία όχι μόνο συζήτηση γύρω από αυτά που συνέβησαν στην Ιαπωνία, αλλά εξ αφορμής της Ιαπωνίας να δούμε και τις μελλοντικές, ας πούμε, χωρίς να είμαστε μελλοντολόγοι, οι επιστήμονες δεν είναι μελλοντολόγοι, κάνουν καθαρό επιστημονικό έργο, να προσπαθήσουμε μαζί τους να δούμε τι μπορεί να συμβεί και σε εμάς, εν όψη μάλιστα και με τις τουρκικές αυτές βλέψεις να στήσουν καινούργια εργοστάσια παραγωγής ενέργειας στις γειτονικές χώρες και φυσικά να δούμε και αν οι σεισμοί το επιτρέπουν και πόσο το επιτρέπουν και αν υπάρχει φόβος ή δεν έχει φόβος. Δεν υπάρχει φόβος. Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε με τους δύο καθηγητές για να λύσουμε και κάποιες απορίες που οπωσδήποτε απασχολούν όλους εμάς και κυρίως τον κόσμο, γιατί δεν φτάνει που έχουμε τα προβλήματά μας τα εσωτερικά, μην έχουμε και κανένα τέτοιο πρόβλημα και μετά δεν ξέρουμε από πού να φυλαχτούμε και πώς να συγκρατηθούμε. Βέβαια στο τέλος της εκπομπής, προς το τέλος δηλαδή, το τελευταίο τρίλεπτο, θα κάνω το σχόλιο που περιμένετε όλοι ως γνωστόν από την εκπομπή αυτή σχετικά με τα όσα συμβαίνουν στην Αραβική Χερσόνησο, γιατί δεν είναι λιγότερο κακό και αυτό από αυτά που συνέβησαν στην Ιαπωνία, γιατί όταν καίγεται το σπίτι του γείτονα να περιμένεις και το δικό σου, και προκειμένου να μην καεί και ο γείτονάς μας, ας ετοιμαστούμε εμείς τουλάχιστον ό,τι προλάβουμε να σώσουμε από αυτήν την καταραμένη και παράλληλα φημισμένη περιοχή της Αραβικής Χερσονήσου, που το πετρέλαιο άλλοτε είναι κατάρα και άλλοτε είναι ευλογία. Και εμείς ας ευχηθούμε αυτό να το κρατήσουμε μόνο σαν ευλογία και όχι σαν κατάρα, γιατί ουέ της ετοιμένης. Κύριε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσάπανε. Κύριε Ελευθεριάδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Κύριε Τσάπανε, ας αρχίσω με εσάς. Μια από ο κ. Ελευθεριάδης άρχισε λιγάκι και ταλαιπωρία. Σας πρόλαβε μήπως η διαδήλωση, όχι? Κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Γιατί εγώ όταν ερχόμουν γινόταν κάτω στην πόλη. Μάλιστα. Μεγάλο κακό με αυτές τις. Ξέρετε, άμα κλείσει ένας δρόμος, αυτή η πόλη χάνεται μετά. Τελειώνει. Δεν έχει διεξόδους. Εν πάση περιπτώσει. Κύριε Τσάπανε, είδα και στα blogs μέσα κάποια εργασία σας σχετικά με την Ιαπωνία. Και θέλω λίγο να μας το εξηγήσετε αυτό, γιατί πέσατε και μέσα στις ημέρες των απεργιών των μέσων ενημέρωσης. Η ειδικότητά μου ήταν, είναι μάλλον, η παγκόσμια σεισμικότητα. Εξ αυτού έχω κάνει έρευνα σε όλη σχεδόν την περιειρηνική ζώνη και κατ' επέκταση σε όλο τον κόσμο. Θα αναφερθώ σε λίγο, θέλω πρώτα να δείξω κάτι άλλο. Ναι.
ότι ο σεισμός αυτός κάθε αυτός δεν ταλαιπώρησε την Ιαπωνία, γιατί είναι συνηθισμένοι, χτίζουν τα σπίτια τους γερά. Αυτό που τους τσάκισε και στην κυριολεξία ήταν το τσουνάμι που ακολούθησε. Να δείξω ένα slide εδώ. Ναι. Δεν ξέρω αν μπορεί να... Ναι. Ακριβώς αυτό. Είναι το τσουνάμι που είχε δημιουργηθεί από τον σεισμό του 1960 στην Χιλή. Με 9,5 ρίχτερ. Λοιπόν, το τσουνάμι που ακολούθησε διέσχισε όλη αυτή την περιοχή του Ειρηνικού. Ναι. Αντίθετα, τώρα μιλάμε σε σχέση με την Ιαπωνία. Έφτασε σε ύψος 5 μέτρα στο κεντρικό νησί, στο Χονσού, και σκότωσε 180 άτομα. Επομένως, καταλαβαίνετε, διέσχισε 17.000 χιλιόμετρα όλη αυτή την απόσταση και έφτασε και μπόρεσε και σκότωσε άτομα εκεί πέρα. Καταλαβαίνετε τώρα στην Ιαπωνία πώς, που ήταν πολύ κοντά, 130 χιλιόμετρα περίπου από τις ακτές, το τσουνάμι που δημιουργήθηκε, η καταστροφή ήταν ασύλληπτη. Θα βλέπουμε εξάλλου στις τηλεοράσεις. Όλοι είδαμε στις τηλεοράσεις το τι συνέβαινε. Πραγματικά το 2006, σε ένα διεθνές περιοδικό, δημοσιεύσαμε με δύο συναδέλφους, έναν Έλληνα και έναν ξένο, μία εργασία η οποία αναφερόταν σε πιθανολογικά μοντέλα για την Ιαπωνία. Στο slide εδώ πέρα που μπορούμε να δούμε, να δούμε λίγο το slide, ναι. Είχαμε χωρίσει την Ιαπωνία σε 11 ζώνες και στο τέλος είχαμε υπολογίσει, τέλος πάντων, να μην σας τρώω και το χρόνο από αυτά, στα συμπεράσματα. Οι εργασίες αυτές κρίνονται από ξένους επιστήμονες πριν δημοσιευτούν, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, στα συμπεράσματα αυτό που λέγαμε ήταν ότι οι υψηλές τιμές της σεισμικότητας, οι υψηλές τιμές πιθανότητας για σεισμούς με μέγεθος μεγαλύτερο ίσο το 8 παρατηρούνται στις ζώνες 2, 3 και 6. Λοιπόν, επανερχόμαστε στο προηγούμενο σχήμα. Εδώ. Ο σεισμός λοιπόν αυτός έγινε εδώ στη ζώνη 3. Η πιθανότητα που είχαμε εδώ ήταν πάνω από 60-65%. Αυτό δεν το λάβαν υπόψη τους οι Ιάπωνες. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω εγώ. Τους Ιάπωνες πρέπει να ρωτήσετε. Όχι, ρωτώ, ξέρετε γιατί υποτίθεται ότι αυτά τα επιστημονικά, κυρίως αυτά. Ναι, όταν είναι διεθνή περιοδικά, κυκλοφορούν σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο, κύριε, γνωστά. Και απορώ πως δεν το έχουν λάβει υπόψη τους. Ναι. Απλώς εγώ το θεωρώ σαν λόγω της εκατόμβης των θυμάτων. Έχουν γύρω στους 8,5, πάνω από 8.500 νεκρούς υπολογίζουν και γύρω στους 12-13.000 αγνοούμενους. Και λόγω της καταστροφής δεν θεωρώ ότι έκανα επιτυχία πάνω σε... Όχι, μιλούμε πάντα για επιστημονική εργασία. Ναι. Και δεν όχι, για... απλώς επειδή έγινε όλο αυτό το κακό... ανθρώπινα βέβαια, το βλέπω και δεν μπορώ να το θεωρήσω επιτυχία πάνω σε πτώματα ανθρώπων. Έχετε δίκιο. Ναι. Και αυτή η κατάσταση δηλαδή μπορεί να προβλεφθεί με τα ποσοστά που δίνεται πάντα και για άλλες περιοχές, έτσι δεν είναι? Σαφώς. Σαφώς. Ενημερώνονται οι κυβερνήσεις, ας πάρουμε παραδείγματος χάρη την Ελλάδα. Ενημερώνεται η Ελλάδα αν κάπου και πού πιθανολογούν οι επιστήμονες, οι δήμονες, οι επαείοντες, θα γίνει κάτι τέτοιο ούτως ώστε να λάβουν κάποια μέτρα προφύλαξης, κάποια μέτρα προειδοποίησης, ενημέρωσης, προετοιμασίας, αντιμετώπισης τέτοιων δεινών? Ναι, στον ΟΑΣΠ υπάρχει η Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου. Κάθε ομάδα ή κάθε... κάποιος επιστήμονας, αν βρει κάτι για μια περιοχή της χώρας μας, ενημερώνει την επιτροπή αυτή, η οποία συνέρχεται και αυτή είναι σύμβουλος της πολιτείας να πει ότι ναι, τα δεδομένα αυτά, τα αποτελέσματα για την χύψη περιοχή παρουσιάζουν ενδιαφέρον, είναι αξιόπιστα. Και αυτή μόνο μπορεί να πει στην πολιτεία. Να εισηγηθεί δηλαδή. Να εισηγηθεί να, μια συγκεκριμένη περιοχή να ληφθούν μέτρα έκτακτα, ας πούμε,
Μόνο αυτή η επιτροπή και μόνο αυτή. Κανένας άλλος. Κανένας άλλος. Εσείς δεν μπορείτε μεμονωμένα να κάνετε ανακοινώσεις σε εφημερίδες κλπ. Έτσι υπάρχει ο φόβος και ο κίνδυνος να μην διαταράξουμε τον κοινωνικό ιστό. Ακριβώς. Και για οικονομικούς λόγους κλπ. Αυτά είναι γνωστά. Ας θυσιαστούν μερικές χιλιάδες και μετά βλέπει το κράτος και η πολιτεία τι θα κάνει και τα γνωστά αυτά. Κύριε Λευτεριάδη, εσείς με τους σεισμολόγους δεν συνεργάζεστε σε επιστημονική βάση. Έχουμε συχνή επικοινωνία, συζητάμε. Δεν είναι βέβαια η συνεργασία, ας το πούμε, ξέρετε... Αμυγός επιστημονική. Πάρα, όχι, επιστημονική, ναι. Είναι πάντα. Ναι, αλλά... Απλά δεν είναι η κλάδη τόσο συγγενική. Συγγενής, έτσι. Έτσι, δεν είναι η κλάδη τόσο συγγενής. Αυτό, ναι. Στην Ιαπωνία έγινε αυτό που έγινε. Βέβαια, ο κόσμος ποτέ δεν μαθαίνει, λέει ένας άλλος καθηγητής, ο Πελαγίδης, ο αγαπητός, ο ιστορικός, λέει, ποτέ δεν μαθαίνουν οι άνθρωποι από τα λάθη της ιστορίας για να μην ξανακάνουν τα ίδια λάθη. Οι Ιάπωνες είχαν μια τραγική, έτσι, ιστορία με τα γνωστά της ατομικής βόμβας. Παρόλα αυτά, έχουν, αν δεν απατώ, με 15 τέτοιους σταθμούς σε όλη την χώρα. Με πολλούς αντιδραστήρες ο καθένας από αυτούς. Έτσι. Αυτοί δεν συμβουλεύονται ειδικούς επιστήμονες και για την παλαιότητα, για την αντοχή και για τυχόν καταστάσεις φυσικών φαινομένων, ούτως ώστε αυτό που πάθαν να μην το ξαναπάθουν πάλι και όπως το πάθαν τώρα. Διαφορετικά είναι τα πράγματα. Mm-hmm. Την άλλη φορά τους έριξαν μία βόμβα στο κεφάλι και τους έριξαν και μία δεύτερη, ακόμα χειρότερα. Έτσι, έχουν συζητηθεί πολλές φορές αυτά. Ναι. Για ποιους λόγους πέσαν αυτές οι βόμβες, ιδίως αυτή η δεύτερη, για την οποία δεν υπήρχε καμία δικαιολογία, θα λέγαμε. Αν μπορεί να πει κανείς ότι υπήρχε δικαιολογία για την πρώτη, δηλαδή. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, τώρα μιλάμε για πυρηνικούς σταθμούς, για σταθμούς παραγωγής ενέργειας. Η Ιαπωνία είναι μια χώρα με μια τρομερά έντονη σεισμικότητα. Δεν ξέρω αν υπάρχει, Θόδωρε, χώρα στον κόσμο που να έχει πιο έντονη σεισμικότητα από την Ιαπωνία. Είναι πρώτη στον κόσμο. Είναι πρώτη στον κόσμο. Μέχρι την Ελλάδα. Και εμείς είμαστε αρκετά ψηλά, δηλαδή, στον κατάλογο. Ναι, είμαστε σε καλή σειρά κι εμείς. Ναι, σε καλή σειρά κι εμείς. Άρα η Ιαπωνία είναι πρώτη στον κόσμο, πραγματικά. Και αντιμετωπίζουν πάρα πολύ μεγάλους και έντονους σεισμούς. Γι' αυτό άλλωστε ανέφερε και ο Θόδωρος προηγουμένως, ο φίλος μου, ο κύριος Τσάπανος, ότι σε κάποιο βαθμό οι Ιάπωνες προβλέπουν, όχι προβλέπουν συγκεκριμένους σεισμούς, ναι, αλλά χτίζουν τις υποδομές τους κατά τρόπο που να αντέξει. Και ανέφερε μάλιστα ότι σε ό,τι αφορά το σεισμό, παρότι 9 Ρίχτερ, δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερα μεγάλα προβλήματα. Το πρόβλημα ήρθε από τα τσουνάμι. Από το τσουνάμι. Δηλαδή το πρόβλημα ήταν, ας το πούμε, η συνέπεια του σεισμού προκάλεσε το μεγάλο πρόβλημα. Το τσουνάμι ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Θα έπρεπε όμως και γι' αυτό να έχουν καταλάβει ότι μετά το σεισμό έρχονται και αυτά. Είναι σίγουρα, απόρρια, έτσι. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Διότι υπάρχει και πάλι ιστορία. Δεν είναι, ναι, βεβαίως, δεν είναι τόσο συχνά τα τσουνάμι, έτσι. Ναι. Όσο σεισμοί. Οι σεισμοί είναι συχνοί, αν θέλετε, είναι μέσα στην κουλτούρα τους, να τους αντιμετωπίζουν, να είναι ψύχρεμοι, έχουν παιδεία αντιμετώπισης σεισμών οι Ιαπωνέζοι, είναι σίγουρο αυτό. Αλλά το τσουνάμι, ξέρετε, δεν είναι και ένα καθημερινό φαινόμενο. Το 60 μας έδειξε ο κύριος Τσάπανος το συμβάν του 60 από το σεισμό της Χιλής, τον πάρα πολύ μεγάλο. Ίσως ήταν ο ισχυρότερος στον κόσμο. Ο ισχυρότερος καταγραμμένος στον κόσμο. Ο ισχυρότερος σεισμός που έγινε ποτέ, ναι. Από 12-15-17.000 χιλιόμετρα μακριά το τσουνάμι και σκότωσε κόσμο, έτσι. Το πρόσφατο της Ιάβας, της Σουμάτρας, το τρομακτικό που εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι πέθαναν από το...